Στο παιδικό που έβλεπα χτες, ο υπερήρωας πετούσε ακτίνες από τα μάτια του και βλέπε πολύ μακριά. Αυτά τα παιδικά έχουν καταστρέψει την επιστήμη. Τι εννοείς? Τα μάτια μας δεν στέλνουν ακτίνες. Αντίθετα, λαμβάνουν τις ακτίνες του φωτός. Ω, έχω έναν αδερφό υπερήρωα της επιστήμης. Πού είναι η κάπα σου? Είμαι ο Βασίλης Γρηγορίου και παρακολουθείτε το κανάλι της Teacherland. Εδώ θα βρείτε βίντεο για πράγματα που όλους μας μπερδεύουν, αλλά και βίντεο από υπέροχα πειράματα που όλοι μας λατρεύουμε. Εντάξει, περίρωες, αλλά εμείς οι άνθρωποι πώς βλέπουμε? Ντά, όλοι θα πούν με τα μάτια μας. Το κατάλαβα, με τα μάτια μας. Αλλά πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό? Πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι τα μάτια μας στέλνουν κάτι, ακτίνες προς τα αντικείμενα. Ή ότι τα αντικείμενα στέλνουν κάτι, τα μάτια μας στέλνουν κάτι και συγκρούονται στη μέση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πάμε να δούμε πώς είναι. Καταρχάς, όλα ξεκινάνε από μια φωτεινή πηγή. Εκεί το φως ταξιδεύει και συναντά διάφορα αντικείμενα, όπου ανακλάται ή διαχέεται, με αποτέλεσμα να διασκορπίζεται σε μια μεγάλη περιοχή στο χώρο. Όποιος βρίσκεται σε αυτό το χώρο θα λάβει το φως το οποίο θα μπει στα μάτια του. Έτσι βλέπει και το αντικείμενο πάνω στο οποίο έπεσε το φως που ξεκίνησε από τη φωτεινή πηγή. Μοιάζει δηλαδή σαν να κρατάμε ένα λάστιχο και να ρίχνουμε νερό τριγύρω. Όποιος βρεθεί στην περιοχή θα βραχεί και θα του πέσουν σταγόνες. Έτσι και με το φως. Όποιος βρεθεί στην περιοχή θα λάβει φως. Εκτός και αν κρατάει ομπρέλα. Για τη βροχή εννοώ. Και όταν φτάσει το φως στο μάτι μας, τι γίνεται? Καταρχάς περνάει μέσα από την κόρη. Το μαύρο κομμάτι που βρίσκεται στο κέντρο από το χρωματιστό κομμάτι που λέγεται ίριδα. Η κόρη μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει και έτσι καθορίζει το πόσο φως θα περάσει τελικά μέσα. Όταν δηλαδή είμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, η κόρη ανοίγει περισσότερο, έτσι ώστε να περάσει το φως που απαιτείται για να δούμε με ευκρίνεια. Αν όμως είμαστε σε ένα ηλιόλουστο εξωτερικό μέρος, τότε η κόρη κλείνει για να μην περάσει πάρα πολύ φως, να μην έχουμε υπερφωτισμό που θα λέγανε και οι φωτογράφοι. Στη συνέχεια, το φως περνάει μέσα από ένα φακό, ο οποίος είναι συγκλίνων. Και είναι εκπληκτικός, γιατί μπορεί ταχύτατα να αλλάζει πόσο καμπύλος είναι, περισσότερο ή λιγότερο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί με απίστευτα γοργούς ρυθμούς να εξασφαλίζει ότι όλες οι φωτεινές ακτίνες θα εστιάσουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, που την ονομάζουμε αμφιφλιστροειδή χιτώνα. Η λέξη αμφιφλιστροειδής πρέπει να είναι από τις πιο δύσκολες που έχω πει ποτέ μου. Σκέψου να την γράψουμε κιόλας. Ο αμφιφλιστροειδής χιτώνας είναι κάτι σαν τους αισθητήρες που λέμε στις φωτογραφικές μηχανές. Τα μεγαπίξελ που ακούμε. Εκεί το φως πέφτοντας πάνω ενεργοποιεί τα κύτταρά του και δημιουργούνται μικρά ρευματάκια. Τα μικρά ρευματάκια μεταφέρονται στον εγκέφαλο με τη βοήθεια ενός περίεργου καλωδίου. Και το λέω περίεργο γιατί δεν αποτελείται από χαλκό όπως συνήθως τα καλώδια που έχουμε στο σπίτι, αποτελείται από νεύρα. Και το λέμε το καλώδιο αυτό οπτικό νεύρο. Εάν τώρα έχουμε κάποια πάθηση στα μάτια, καλή ώρα πως εγώ, τότε οι φωτεινές ακτίνες δεν εστιάζονται ακριβώς στον αμφιφλιστροειδή χιτώνα. Εστιάζονται λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο μετά, με αποτέλεσμα να βλέπουμε θολά. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε φακούς στα γυαλιά μας, για να αλλάζουμε το που εστιάζουν και να πέφτουν ακριβώς εκεί που πρέπει. Ζήτω η επιστήμη και η τεχνολογία! Και πώς προστατεύονται τα μάτια μας? Ο οργανισμός μας έχει πολλούς μηχανισμούς ασφαλείας. Πρώτος και καλύτερος είναι τα βλέφαρά μας, τα οποία ανοιγοκλίνουν και εμποδίζουν να μπει μέσα κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Ένα έντομο, σκόνη. Γι' αυτό και αν κάνουμε μια απότομη κίνηση, τα βλέφαρά μας αυτόματα κλείνουν. Φοβούνται μην μπει κάτι μέσα. Για να μας προστατέψουν. Για το καλό μας. Επίσης, διαθέτουμε τρίχες, όπως οι βλεφαρίδες για παράδειγμα, που εμποδίζουν τον υδρότα ή τη σκόνη να μπει μέσα στα μάτια μας. Το αντίστοιχο κάνουν και τα φρύδια μας. Κάτι σαν στέγαστρο δηλαδή. Το ξέρετε ότι στον αμφιφλιστροειδή χιτώνα τα είδωλα σχηματίζονται ανάποδα? Κοιτάξτε γιατί. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αντικείμενο που αυτό είναι το πάνω μέρος και αυτό είναι το κάτω μέρος. Εδώ έχω φτιάξει εμπόδιο και μια μικρή τρύπα. Κάτι δηλαδή σαν την κόρη στα μάτια μας. Τότε, η φωτεινή πηγή φωτίζει το αντικείμενο και μετά λόγω ανάκλασης, λόγω διάχυσης, κάποιες ακτίνες από εδώ θα φύγουν και θα πάνε παντού. Για παράδειγμα, θα φύγει μία προς τα δω, η οποία δεν θα περάσει πίσω, μία προς τα δω, η οποία δεν θα περάσει πίσω, και η μόνη που θα περάσει θα είναι για παράδειγμα αυτή εδώ. Βλέπετε που κατευθύνεται, από πάνω κατευθύνεται κάτω. Αντίστοιχα τώρα και φωτεινές ακτίνες που διαχέονται από το κάτω μέρος. Κάποια θα πάει προς τα πάνω, δεν θα περάσει, κάποια πιο κάτω, δεν θα περάσει.
μόνο αυτή εδώ θα περάσει μέσα από τη μικρή τρύπα. Άρα βλέπετε ότι οι φωτεινές ακτίνες που ξεκινούν από πάνω καταλήγουν κάτω, και αυτές που ξεκινούν από κάτω καταλήγουν πάνω. Άρα το πάνω γίνεται κάτω. Γι' αυτό εμφανίζονται ανάποδα. Θα μου πεις βέβαια, μα εγώ δεν τα βλέπω ανάποδα. Ας είναι καλά ο εγκέφαλος. Μετά ο εγκέφαλος ξαναντιστρέφει τα είδωλα και τα βλέπουμε κανονικά. Και γιατί έχουμε δύο μάτια, να μην είχαμε ένα όπως οι κύκλοπες? Τα δύο μάτια μας επιτρέπουν αρχικά να βλέπουμε μια μεγαλύτερη περιοχή, να έχουμε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Δηλαδή, εγώ κοιτάω εσάς, αλλά βλέπω τώρα και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Αν είχα μόνο ένα, θα ήταν πιο δύσκολο να βλέπω τα από εδώ και τα από εκεί. Χα! Μη μου την πέσει κανένας νίντζα! Επίσης, κάθε μάτι δημιουργεί μια διαφορετική και λίγο πιο μετατοπισμένη εικόνα από το άλλο. Κάντε το εξής, βάλτε το δάχτυλό σας και κλείστε πότε το ένα και πότε το άλλο. Δεν το βλέπετε να ακούγεται λιγάκι? Αυτό μας επιτρέπει ο εγκέφαλος να συνδυάζει τις δύο εικόνες και να καταλαβαίνει καλύτερα το βάθος. Να βλέπουμε δηλαδή 3D, τρισδιάστατα. Σε αυτό το βίντεο μιλήσαμε για το πώς βλέπουμε. Εάν το βρήκατε ενδιαφέρον, σας περιμένουμε και στα επόμενα βίντεο μας. Μέχρι τότε, γεια χαρά! Είσαι να φτιάξουμε ένα κόμικ με δικούς μας υπερήρωες? Μέσα! Τι υπερδυνάμεις θα έχουνε? Ο ένας θα πετάει σούπερ σουβλάκια και ο άλλος θα τα τρώει. Πολύ σούπερ!